Καλησπέρα για μένα. Χαρακτηριστικά ότι σχεδόν πανηγύρισαν γκολ στην προηγούμενη φάση. Δεν πίστευαν δηλαδή ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τους Ούγγρους. Με πρώτο και καλύτερο τρόπο. Για μισό λεπτό. Καραγκούνης κόβει έξυπνα. Αμανατίδης. Η μπαλά χαμηλά. Πάρα πολύ έξυπνη η μπαλιά του Αμανατίδη. Εδώ καθυστερήσαμε. Το σου τελικά και η μπαλά στα δίκτυα. 1-0 από τον Γκέκα. Ο Θεοφάνης Γκέκα στριφογυρίζει στην άμυνα των Ούγγρων και όταν χρειάζεται χτυπάει στην γωνία. Κοιτάξτε και πάλι. Αμανατίδης χαμηλά, πανέξυπνα. Κρατάει ο Γκέκας με το σώμα και εκεί που κλείνεται γυρίζει και στέλνει την μπάλα στη γωνία. Επιτρέψτε μου την ιερόσιλη σύγκριση, αλλά μου θύμισε Γκέρτ Μίλερ η κίνηση του Γκέκα μες στην περιοχή. Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπετε τον τερματοφύλακα που απλώς παρακαλάει ενώ είναι πλέον όρθιος, μήπως η μπάλα του κάνει το χατήρι και φύγει έξω. Στάθηκε όρθιος ο Γκέκας, δεν προσπάθησε να πέσει, δεν έκανε τίποτα άλλο από το να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια που καταλήγει στο 1-0 για την ελληνική ομάδα με τον Φαν Γκέκα. Ο Σούτα Βλοπασινά τώρα έξω. Ο άνθρωπος λοιπόν τον 20 γκολ στην εφετινή Bundesliga βάζει το πρώτο του της βραδιάς στη φάση που ξαναβλέπουμε. Ωραία από τον Αμανατίδη, κοιτάξτε όλη αυτή τη φάση. Θα μπορούσε να πέσει εδώ, δεν πέφτει. Κρατιέται, γυρίζει. Και επαναλαμβάνω αυτό το 74 στο